Την αθανασία της ψυχής. Τον περασμένο Ιούλιο, αυτή εδώ η εκπομπή είχε παρουσιάσει τον Άγγελο Πυριόχο και την Πύλη Μπουρμπαχάκη. Και οι δυο τους είχαν ζήσει μια συναρπαστική εμπειρία. Είχαν κυριολεκτικά διαβεί το κατόφλι του θανάτου και είχαν επιστρέψει. Η ανταπόκρισή σας από εκείνη την εκπομπή ήταν τέτοια που μας υποχρέωσε να σας δώσουμε την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε με νέα συναρπαστικότερα στοιχεία. Και επανερχόμαστε. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι αυτό ακριβώς, οι επιθανάτιες εμπειρίες. Προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μιας γνώσης που φανέρωνε πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει αυτές τις εμπειρίες. Ένας από αυτούς είναι ο τραγουδιστής Νίκος Τζαβάρας και εξομολογείται την συγκλονιστική εμπειρία του, την οποία την μαγνητοσκοπήσαμε λίγα λεπτά πριν αρχίσει η κυρίως εκπομπή. Για να τη δούμε. Κύριε Τζαβάρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Η εμπειρία που έχετε ζήσει είναι συνταρακτική και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη πριν από 17 χρόνια. Πριν από 17 χρόνια συνέβη το εξής φοβερό και τρομερό. Υπέφερα από μία αλλεργική ρινίτιδα και είχα κάνει όλες τις προσπάθειες πηγαίνοντας οριλάδες, αυτά, μέχρι χαρτορίχτρες έφτασα. Στην απόγνωσή μου συνεργαζόμουν τότε με τον Γιώργο τον Πολυχρονιάδη και είχε έναν στην πολυκατοικία του ένα γνωστό του γιατρό, ο οποίος έκανε βελονισμούς. Είχα ακούσει και εγώ τη μυθολογία γύρω από τον βελονισμό, κάνει θαύματα. Λέω, Γιώργο, μπορεί να ρωτήσει, γίνεται τίποτα με την αλλεργική ρινίτιδα? Μου λέει, ρώτησε και μου πένε. Παίρνω τη γυναίκα μου, κατεβαίνουμε, πήγαμε, όλα καλά. Μου πήρε ένα έτσι ιστορικό. Κάθισα, βάλα το πουκάμισό μου. Τα λέω λίγο γρήγορα για να έχετε περιθώριο να με ρωτήσετε και κάτι άλλο. Μου έβαλε την πρώτη βελόνα, τη δεύτερη. Στην τρίτη, το μόνο που πρόλαβα ήταν να πω, αχ, πονάω, και ξέπνευσα. Βεβαίως αυτό το χρονικό, η πληροφορία δική μου είναι μέχρι εκεί που ζω. Μέχρι εκεί που λέτε, αχ, πονάω. Αχ, πονάω. Και έπεσα μπροστά και βεβαίως αυτό έδωσε και την ευκαιρία στον κύριο αυτό να μου τραβήξει τις βελόνες. Έπεσα μπροστά, μετά όλα αυτά που θα περιγράψω μου τα λέει η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας είναι η Σόφη Ζενίνη. Η Σόφη, ναι. Ήταν παρούσα και βοήθησε πολύ την κατάσταση, ενδεχομένως να της οφείλω και τη ζωή, διότι αντέδρασε γρήγορα και θα της το χρωστάω. Λοιπόν, μετά γίνεται μία μάχη, δηλαδή με ξαπλώνουν σε ένα χαλί. Παίρνει ακουραστικά όλα αυτά με την καρδιά μου σφιγμούς, έχω σταματήσει τα πάντα. Και μου κάνει μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή και αρχίζει μία μάχη, η οποία ανεβαίνει το αίμα, σιγά σιγά είχε φύγει από το πρόσωπό μου το αίμα, γιατί είχε πάει ενδεχομένως στο σημείο που είχε προκληθεί η βλάβη. Αρχίζει να ανεβαίνει το αίμα γρήγορα στο πρόσωπό μου και αρχίζουν σπασμοί, οι οποίοι κρατήσανε πάνω από ένα λεπτό, δύο. Τώρα ξαναμπαίνω εγώ στην αφήγηση, επανέρχομαι. Δηλαδή έχετε μία απώλεια χρονικού, ενός χρονικού διαστήματος. Ενδεχομένως να ήταν δύο λεπτά και παραπάνω. Δηλαδή μεταξύ, δεν μπορούσαμε, η Σόφη από ό,τι που μετέφερε πρέπει να ήταν 2 με 3 λεπτά. Αλλά ο πανικός τώρα δεν μπορεί να εκτιμήσει. Καλά, σίγουρα. Την ώρα, το χρόνο. Στη διάρκεια αυτή των 2 λεπτών ούτε αναπνέατε, ούτε τίποτα, χτυπούσε τίποτα, η καρδιά σας. Έγινε διαπίστωση θανάτου. Λέει, πέθανε ο άντρας σου. Και εκεί αντιδράει η Σόφη, τον άντρα μου, χαμό, κάνε κάτι, έγινε μάχη ολόκληρη. Εγώ όταν ανοίγω τα μάτια, μετά από όλα αυτά που σας μεταφέρω, όπως μου τα είπε η Σόφη, ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω αυτόν τον κύριο από πάνω μου, ιδρωμένο, και μου λέει πώς σε λένε, για να δει αν έχουν επανέλθει οι λειτουργίες στον εγκέφαλο. Λέω, εγώ τα πάντα δεν έχω την αίσθηση του χρόνου, και λέω και αμέσως πώς με λένε και που μένω και τα λοιπά. Δεν μπορούσα εκείνη την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου να εκτιμήσω πόσος ήταν ο χρόνος. Δηλαδή δεν ήξερα, μπορούσε να είναι ένας αιώνας, δηλαδή δεν μπορούσα να εκτιμήσω. Αυτό δηλαδή μου ήρθε σαν αρχή. Τώρα στο διάστημα αυτό που δεν μπορούσα να εκτιμήσω πόσος ήταν ο χρόνος, είδα την κόρη μου, η κόρη μου ήταν μικρή και εκείνη τον καιρό την είχαμε ντύσει με ένα φόρεμα και της είχαμε βάλει και κάτι λουλούδια στα μαλλιά και την είδα σε ένα καταπράσινο λιβάδι, φώτα, φοβερά φώτα,
Και αυτό έτρεχε απάνω μου, δηλαδή είδα αυτή την εικόνα με τη μικρή και όταν με επανέφεραν το αίσθημα που είχα ήταν γιατί μου το κάνατε αυτό, δηλαδή πώς, για να είμαι πιο παραστατικός, πώς μπορεί να κοιμηθείτε μετά από πολύ κούραση και να έρθει ένας σκουνάει, αυτό ένιωσε. Δηλαδή εκεί που ήμουν ένιωθα πάρα πολύ ωραία, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να ξαναπάω βέβαια, καλά είμαι και εδώ μαζί σας, αυτά έζησα, αυτά μεταφέρω. Μετά ήθελα να μάθω τι έγινε κιόλας, διότι αυτός ο κύριος δεν ήθελε να μου πει αλήθεια. Έφυγα, πήγα, περιέγραφα το γεγονός, πάω σε έναν άλλον βελονιστή, μου έδειξε έναν χάρτη του ανθρωπίνου σώματος και λέω αυτή ήταν η διαρρομή, μία, δύο, η τρίτη βελόνα. Μου είπε αυτός, χωρίς βέβαια να βάζω το χέρι μου στη φωτιά για την ακτίνωση του κύριου αυτού, ότι αυτό το νεύρο περνάει και επικοινωνεί με το διάφραγμα και αν το χτυπήσεις προκαλεί παράλυση του διαφράγματος και κατά συνέπεια θάνατο, αυτά μου είπε. Εντάξει, έμεινα ικανοποιημένος ωστόσο από την ερμηνεία αφού δεν είχε συμβεί τίποτα άλλο. Εγώ εκείνη την ημέρα το βράδυ πάλι δούλευα, πήγα στη δουλειά μου και συνέχισα να ζω. Τι υπάρχουν από 17 χρόνια. Αυτή την εμπειρία σας τώρα που ζήσατε, δεν την κουβεντιάσετε με το περιβάλλον σας? Δεν το συζητάω έτσι με κάποια φρίκη από ό,τι βλέπετε. Άλλος θα πει τόσο πεζός είναι, όχι καθόλου. Είναι ένα σημαντικότατο συμβάν στη ζωή μου. Αλλά ειλικρινά νιώσα υπέροχα εκεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει προτροπή, έτσι θα ζήσουμε όσο μπορούμε, 150 χρόνια. Αλλά η στάση σας αυτή τη στιγμή σήμερα, μετά από αυτή την εμπειρία, για το θάνατο, ποια είναι τα συναισθήματά σας? Τον φοβάστε? Να σας πω κάτι για το θάνατο. Δεν πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο συμβάν είναι οποιοδήποτε, γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν πάθει ανακοπή και ενδεχομένως να φτάνουν εκεί. Δεν ξέρω ότι μπορεί να αφετηριαστεί η θέση μας απέναντι στο θάνατο από ένα τέτοιο συμβάν, αλλά πιστεύω ότι φιλοσοφώντας τη ζωή μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό τον φόβο ή αυτή την κατάσταση του θανάτου πολύ πιο ψύχρεμα. Εσείς δηλαδή είστε ψύχρεμος απέναντι σε αυτό το... Σε φιλοσοφικό επίπεδο ναι. Ναι. Βεβαίως δεν θα προκαλούσα κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι ζήσατε αυτή την εμπειρία? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Αν υπάρχει η μαρμένη, αν υπάρχει το πεπρωμένο, ενδεχομένως να ήταν και αυτό μέσα. Να ήταν και αυτό μέσα σε αυτό που έπρεπε να ζήσετε. Ναι. Τελικά καθόρισε τη φιλοσοφία σας, την κοσμοθεωρία σας, τη στάση σας απέναντι στη ζωή γενικότερα αυτή η εμπειρία? Βεβαίως. Θα σας πω ότι είδα ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα, δηλαδή δεν είναι, μόνο ένα χημικό μικρό εργοστάσιο και παράγει και ρεύμα. Και αν για κάποιο λόγο περάσει κάποιος και ακουμπήσει αυτή την πρίζα και τη βγάλει, σβήνει όπως μια λάμπα. Αλλά πάλι κάτι παραμένει. Βεβαίως. Μετά ναι. Αλλά επειδή δεν συζητάμε για το μετά, συζητάμε για το πριν. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα προχωράνε. Δεν τελειώνει τίποτα. Μπορεί να υπάρχει μια μετάλλαξη, λοιπόν, ωστόσο υπάρχουν. Δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να μας πείτε κάτι ακόμα. Πού τραγουδάτε και δίνετε μήνυμα ζωής? Τραγουδάμε στο Βίβερε μαζί με τη Σόφη, με αξιόλογους νέους καλλιτέχνες και στην παρέα μας είναι και μας τιμά με την παρουσία του ο πολύ σπουδαίος Γιώργος Μουζάκης, ο Γιώργος Μουζάκης. Πράγματι σπουδαίος. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να είναι η ζωή σας τόσο απαλή και τόσο γαλήνια όπως ήταν εκείνες οι στιγμές που ζήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εμπειρία του Νίκου Τζαβάρα και τώρα με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τους σημερινούς προσκεκλημένους. Είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Βουλούχος, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, με καλέσατε, ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Άννα Κοντοπούλου. Και κύριε Βουλούχο, θα ήθελα να μας δίνετε μερικά στοιχεία για εσάς. Τι σπουδές έχετε κάνει? Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης την πρώτη φορά οικονομικά και φιλοσοφία. Όταν μετακίνησα στην Καλιφόρνια, σπούδασα λογοτεχνία. Μετά επέστρεψα πάλι στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και σπούδασα ψυχολογία. Μάλιστα. Έχετε κάνει λοιπόν διαφόρων ειδών σπουδές και το θέμα της παραψυχολογίας, της μεταφυσικής, όλων αυτών των θεμάτων που η επιστήμη τώρα με πους τεκμηριώνει, πώς σας απασχόλησε? Στη φιλοσοφική σχολή ένα από τα μαθήματα που διδάσκεται είναι βέβαια η μεταφυσική. Και κορυφαίος μεταφυσικός
που διδάσκεται βέβαια είναι δυσνόητος γιατί γράφει τόσο πυκνά, είναι ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης. Βέβαια ο Πλάτων δεν απέχει πολύ από τον Αριστοτέλη. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε για Αριστοτέλη και Πλάτωνα και τη μεταφυσική τους, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί οι κύριοι, προπαντός Πλάτωνας, είναι κορυφαίος θεολόγος ταυτόχρονα. Mm-hmm. Γιατί η έννοια του φιλοσόφου στην αρχαία εποχή, ενώ δεν έχει την ίδια έννοια που έχει σήμερα, εννοεί επιστήμονας. Επιστήμονας. Τότε η έννοια του φιλοσόφου ήταν επιστήμονας. Mm-hmm. Ερευνούσε, εξέταζε τα πάντα. Αυτό θα πει φιλόσοφος. Και εξέταζε τα πάντα, ερευνούσε την ουσία των όντων και εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω για έναν άλλο επιστήμονα σύγχρονο, για τον Ρέιμοντ Μούντι, που οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς επιστήμονες, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις επιθανάτιες εμπειρίες, έχει κάνει έρευνες για αυτό το θέμα. Ο Μούντι, επειδή έτυχε να τον έχω γνωρίσει σε ένα συνέδριο, δίδασκε φιλοσοφία πρώτα. Και εκεί στη φιλοσοφική σχολή, επειδή πολλοί μαθητές του έλεγαν θέλουμε να ερευνήσουμε την αθανασία της ψυχής, άρχισε να ψάχνεται. Βέβαια ταυτόχρονα σπούδαζε για να γίνει γιατρός και έγινε βέβαια είναι ψυχίατρος. Δεν είναι ο πρώτος που έκανε αυτού του είδου έρευνα για τις εμπειρίες των ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή έχουν ξαναεπιστρέψει. Ο πρώτος που έκανε αυτές τις έρευνες ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 50, ένας χειρούργος εν ονόματι Χάντσακερ, ο οποίος κύριος έγραψε ένα συναρπαστικό βιβλίο και αγνοήθηκε γιατί κανένας δεν ήταν έτοιμος εκείνη την εποχή, ήταν λίγο μετά τον πόλεμο, να δεχθεί αυτού του είδους εμπειρίες, σαν γεγονότα. Τι έγραψε στο βιβλίο? Στο βιβλίο του γράφει ως παράδειγμα πολλές φορές ακόμα και οι άνθρωποι που τους έδιναν εκείνη την εποχή, το αναισθητικό ήταν όπιο. Mm-hmm. Και ξαφνικά τους βλέπανε ότι πέθαναν. Από υπερβολική δόση δηλαδή? Όχι, από φόβο. Από φόβο? Από φόβο. Οι περισσότεροι και βέβαια ξανά επέστρεφαν και έλεγαν τις εμπειρίες τους ότι παρακολούθησαν τα πάντα. Μάλλον θυμάμαι μια εμπειρία που είχα διαβάσει που την έχει μέσα στο βιβλίο του, που λέει ότι ο κύριος αυτός παρακολούθησε όλες τις κινήσεις και κοίταγε βέβαια και το ρολόι. Πότε έκαναν, γιατί ήξερε ότι θα ξαναεπιστρέψει στο σώμα του, να δει αν μπορούν οι γιατροί να το επιβεβαιώσουν. Πήγε και στην αποθήκη με έναν χειρούργο, ο οποίος είχε πει κρίμα που τον χάσαμε, και ό,τι έκανε μέσα στην αποθήκη τα έχει γράψει 1, 2, 3, 4, 5 και τα ανάφερε. Και βέβαια αργότερα τα επιβεβαίωσε ο γιατρός ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η παλαιότερη, αν θέλετε, από επιστήμονα προερχόμενη. Από επιστήμονα. Μιλάμε για γιατρό μέσα, ναι, στο νοσοκομείο που κάποιος κάνει μια εγχείρηση και έχει πάει για κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Όχι, τότε. Τότε. Και το 63 ήταν, 64 ήταν οι πρώτες διαρροές που έγιναν, έγραψε ένα βιβλίο πρώτα ο Μούντι, το οποίο μετά το έκανε και ονομάστηκε «Ζωή μετά τη ζωή», το οποίο εκδόθηκε στη Georgia από ένα μικρό εκδοτικό οίκο και είχε βέβαια τρομερή απήχηση. Τι έγραφε στο βιβλίο του? Είχε πάει σε διάφορα νοσοκομεία όπου είχε βρεθεί και είχε πάρει συνεντεύξεις από γιατρούς, οι οποίοι του είχαν δώσει ονόματα, ανθρώπους που είχαν πάει στο νοσοκομείο και είχαν χειρουργηθεί, είχαν περιγράψει ότι οι γιατροί είχαν πει ότι πέθανε, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα ξαναεπέστρεψε. Mm-hmm. Και αυτοί βέβαια ήταν συγκλονισμένοι και έπρεπε να περιγράψουν και περιέγραψαν τις εμπειρίες τους.